τον Αλφα Κύπρου και την εκπομπή Cup of Joy, ο νιόπαντρος Σάββας Πούμπουρας μίλησε για τον έγγαμο 2 με την Αρετή Θεοχαρίδη. Είμαστε με την Αρετή 6 χρόνια μαζί και άλλα πόσα χρόνια φίλοι από το 2003. Τη μέρα που αποφασίσαμε, παιδί μου, ότι θα είμαστε μαζί, μας είχαμε βγει ένα ραντεβού για να μου γνωρίσει μια άλλη φίλη της. Να μου κάνει προξενιό, τελικά δεν πήγαινε καλά με φίλη της και ξεσκεί πάνω συζήτηση και όλα αυτά. Ξέρεις, είναι πώς βγαίνουν πώς στις ταινίες. Ναι, περίεργο. Ωραία περνάω αυτή τη γυναίκα, ωραία περνάω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να είμαστε μαζί. Τι το είπες έτσι ευθέως? Όχι, δεν το είπα. Προέκυψε. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Δεν φοράς βέραν όμως, γιατί? Μάλλον επέλεξα την Αρετή για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν είναι τόσο αυστηρή με τις παραδόσεις. Και εκείνη δεν φοράει και είμαστε χαλαροί. Αυτά τα τετριμένα, το ότι φοράω μια βέρα για να αποδείξω ότι είμαι παντρεμένος, για να φαίνομαι πιασμένος, δεν είναι στα δικά μας τα κεφάλια. Ήταν στο γάμο. Τώρα κάποιος έλεγε ότι θα περίμενε τους γονείς σου, τους γονείς. Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Γιατί να έρθουν. Εγώ παντρεύω. Ήταν γάμος. Τους γονείς θα τους κάνουμε ένα ωραίο gathering και να τους καλέσουμε, να φάμε, να αγκαλιαστούμε, να γουστάρουμε. Ξέρεις, να γνωριστούν. Δεν έχουν γνωριστεί ακόμα. Αλήθεια. Δεν έχουν γνωριστεί ακόμη. Όχι. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί με την Αρέτη? 6. Καλά, πες μου τώρα πώς γίνεται αυτό. Θα τρελαθώ. Πώς γίνεται, για να γίνεται αξιωματικά πώς γίνεται. 6 χρόνια και δεν έχετε βρεθεί ούτε σε τραπέζι, ούτε ένα γεια κάτι. Και εγώ να σε ρωτήσω κάτι. 6 χρόνια. Με ποιον είμαι? Με την Αρετή. Ναι. Όταν θα είναι ο καιρός να γνωριστούν, θα γνωριστούν. Ίσως ο κόσμος το βάζει πάρα πολύ στο μυαλό του ότι πρέπει να βάλω σε κουτάκι αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ τα σπάγα τα κουτιά. Θέλω να είμαι άνετος.